Αγαπητοί φίλοι και αγαπητά παιδιά, ό,τι είναι αληθές είναι και εθνικό, είπε ο εθνικότητας ποιητής Διονύσιος Σολομός. Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια, τις 3 τα ξημερώματα, το φασιστικό τελεσίγραφο του Μουσολίνη πήρε την απάντηση σύσσωμο του ελληνικού λαού που κυριολεκτικά έτρεξε να πάρει τα όπλα και λοιπόν έχουμε πόλεμο, απάντησε ο Μεταξάς, εκφράζοντας εκείνη τη στιγμή τη θέληση του ελληνικού λαού πέρα από κάθε ιδεολογία και κόμματα. Την ίδια στιγμή οι Έλληνες στρατιώτες από τα βουνά της Επίρου φώναξαν αέρα. Δεν θα περάσετε στα ελληνικά χώματα. Θα δώσουμε τη μάχη και θα την κερδίσουμε όπως και έγινε μέσα σε 3 μήνες. Εκείνα τα χρόνια ήταν η εποχή του φασισμού και του ναζισμού που σαν πανδημίες έπεσαν πάνω στην Ευρώπη. Ο Φράγκος στην Ισπανία, ο Χίτλερ στη Γερμανία και ο Μουσολίνη στην Ιταλία και τα άλλα κράτη της Ευρώπης ήξεραν, αλλά έκαναν πως δεν ήξεραν. Ήταν η εποχή του πολέμου που απειλούσαν οι τρεις αυτοί υπηρεαλιστές και αιμοσταγείς ηγέτες τα ελεύθερα έθνη για να φοβηθούν και να υποταχθούν. Και σήμερα ένας άλλος γειτονικός ηγέτης, αλαζόντας και δίθεν σύμμαχος, απειλεί τη χώρα μας με κάθε μπαίνει, δηλαδή με πόλεμο, αν η Ελλάδα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο στη θάλασσα και αμυνθεί στα πάτρωα νησιά του Αιγαίου. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει τι συμβαίνει, αλλά του δίνει όπλα, αεροπλάνα, τάγκς και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, γιατί λένε το έχουν ανάγκη οι οικονομίες τους. Το αχαλήτωτο κέρδος της ημέρας τους και οι καταδίκες μόνο φραστικές, γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και λίγο πριν από το δεύτερο μεγάλο πόλεμο. Στη Γερμανία ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν και ο Γάλλος Νταλαντιέ σχεδιάζουν στο ίδιο τραπέζι με τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη, που φορούν τα φασιστικά και ναζιστικά σήματα στη στολή τους. Δειλοί και μικροί ηγέτες δίνουν τα πάντα, ακόμη και την ελεύθερη ως τότε Τσεχοσλοβακία, με την περίφημη Συμφωνία του Μονάχου, στις ωρέξεις του Χίτλερ. Μετά γυρίζουν στις χώρες τους
ο ένας στην Γαλλία και άλλος στην Αγγλία, ως κομιστές ειρήνης. Το τέλος αυτού του εσχρού και ανέντιμου κατευνασμού το έχει γράψει η ιστορία με εκατομμύρια νεκρούς, βασανιστήρια, ολοκαυτώματα και με μνήμες, και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, που δεν μπορούν να ξεχαστούν ποτέ. Και τότε οι δίθεν υπέρμαχοι της ειρήνης στην Ευρώπη και στην Αμερική, με την ίδια δικαιολογία, έλεγαν, η οικονομία μας, και τους έδιναν τα όπλα που σε λίγο οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τάστρεψαν εναντίον τους. Αγαπητοί φίλοι, πολεμήσαμε λοιπόν του 40, όπως είπαν πολλοί, σαν ήρωες, και όχι μόνο στα ελληνικά βουνά της Υπήρου, αλλά και στα Άγια, και στα Άγια χώματα της Βόρειας Υπήρου. Και αν δεν έμπαιναν οι πάνω που οι Γερμανοί στον πόλεμο, οι Ιταλοί θα γινόταν ρεζίλοι και οι σιδερόβαθμες μελαρχίες τους του Ντούτσε. Πολεμήσαμε και τους Γερμανούς και στο Ρούπελ και στα άλλα οχυρά της Μακεδονίας, και εκεί γράφτηκαν σελίδες δόξας και αυταπάρνησης. Και ενώ όμως οι Έλληνες στρατιώτες έδιναν την ψυχή τους για την πατρίδα, κάποιοι επίρροποι στρατηγοί συμφώνησαν με την αγνία του Γενικού Επιτελείου του Στρατού και της τότε κυβέρνησης, τα φτιάξαν με τον εισβολέα με αντίκρυμα την προσωπική τους ανταμοιβή, αφού η γερμανική κατοχή τους ανέδεσε την Πρωθυπουργία και άλλες κέρδιες θέσεις στο γερμανικό μηχανισμό. Φτιάχτηκε μια φιλογερμανική κυβέρνηση που βύθισε την Ελλάδα στο χάος, στην πείνα και σε εκτελέσεις. Η Ελλάδα, η ηρωική Ελλάδα, εκείνη την εποχή την κατέλαβαν τρεις εχθροί. Στην υπηρετική Ελλάδα, με εξαίρεση την Αθήνα, τα πρώτα χρόνια την είχαν οι Γερμανοί, την Αθήνα την είχαν οι Ιταλοί, τη Θράκη οι Βούλγαροι, την Ανατολική Θράκη οι Βούλγαροι, τα Ταϊόνια νησιά και το Αβδεκάνησα οι Ιταλοί, οι οποίοι προχώρησαν και ενσωμάτωση των νησιών στην Ιταλική επικράτεια με στόχο το ξερίζωμα της ελληνικής γλώσσας που έρχεται από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και της ορθόδοξης πίστης και εκκλησίας, εκεί που μόνο ο ταπεινός κλήρος έδωσε το παράδειγμα της θυσίας. Αλλά και ο απότιμος ελληνισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια, στέλνοντα εθελοντές από παντού. Και όπως γίνεται πάντα, μέσα στο ζόφο της κραδιάς και στην καταχνιά της ζωής, ξεπήδησε η ελπίδα. Σιγά σιγά άρχισε να οργανώνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά περισσότερο στη μαρτυρική Ήπεθρο, η ελληνική εθνική αντίσταση. Ο ζωογόνος φάρος των Ελλήνων πάρισε να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει νόημα στη ζωή, ακόμα και υποκατοχή. Και άρχισε ο αγώνας ενάντια στον πάνω προκατακτητή, αλλά και ενάντια στην προδοσία, και ειδικότερα στα ελληνικά τάγματα ασφάλειας, με τις μαύρες κουκούλες που οργάνωσε η κατοχή κυβέρνηση Ποδοσύλλογων. Δυστυχώς η μέρα της ειρήνης, η μέρα του τέλους του πολέμου, βρήκε την Ελλάδα διχασμένη και δεν αξιοποίησε θετικά τις ημέρες της ελευθερίας. Σήμερα πάντως είναι λυπηρό για τη γενιά που φεύγει, για μας δηλαδή, που τα υπόλοιπα του φασισμού και των προδοτών να μπουν προετών στην Ελληνική Βουλή, απειλητική και αποκλειτική, αφαίρεσαν με μαχαίρι τη ζωή ενός νέου ανθρώπου, του Παύλου Φίσα, που τραγουδούσε ραπ τραγούδια για την ειρήνη. Η νέα γενιά, εσείς παιδιά, να διώξετε από τα πιστεύω σας τέτοιες απάνθρωπες ιδεολογίες και πράξεις.
Δυστυχώς, σήμερα και στην Ευρώπη, κυβερνήσεις κυβερνούν πρόσφατα, όπως στην Ιταλία και στις καλλιτερικές χώρες, μοιάζουν με τα φαντάσματα του παρελθόντος. Μάλιστα στην Νορβηγία, διάβασα προχθές ότι μόλις ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση, είδε την απαγόρευση των όπλων προς την Τουρκία που είχαν κλείσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σου λένε όταν ρωτάς, νόμιμα βγήκαν κοινοβουλευτικά, μα και ο Χίτλερ νόμιμα βγήκε κοινοβουλευτικά, κατέλαβε την εξουσία και έφερε το θρήνο και την καταστροφή στον πλανήτη. Χρέος μας λοιπόν η επέτειος του όχι να μας προβληματίσει για να μην δούμε ξανά τέτοιες εποχές και να εμπεδοθεί ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο φασισμός είναι γέννημα θέμα του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού. Αγαπητοί φίλοι, στα μαύρα χρόνια της κατοχής, δύο νέοι Έλληνες πατριώτες με κίνδυνο της ζωής τους κατέβασαν τον Αγγελωτό Σταυρό από την Ακρόπολη και ανέβασαν την ελληνική σημαία. Ας τους μιμηθούμε νοητικά, ας κρατήσουμε τη γαλανόλευτη και ό,τι συμβολίζει μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και να μην την αποχωριστούμε ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο. Κι όμως μας προτρέπει ο Άγγελος Κελιανός, Έλληνα, ρίξε σπορά, και τη σοδιά, καιρός θα σου τη φέρει. Ζήτω το όχι, που αν χρειαστεί θα το ξαναπούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρσένη. Αποχώρηση του μάτου.